Κύριε Μελετόπουλε, καλημέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κατά δεύτερον, καλή Σεραγωστή να έχουμε και καλό στάδιο. Καλό Πάσχα και όλα καλά έχουμε. Κύριε Μελετόπουλε, πλησιάζουμε και φέτος τις μεγάλες Ευετίους, 25 Μαρτίου και 1 Απριλίου. Ακούσαμε σχετικά με τον αλγόριθμο καταστροφής αυτοκρατοριών που αποδεδειγμένα διαθέτει ο Ελληνισμός. Εσείς το θέσατε για πρώτη φορά στο δημόσιο λόγο. Ναι, ασφαλώς. Τι είναι αυτός ο αλγόριθμος? Κοιτάξτε, εκ πρώτης όψεως και φαινομενικά δεν εξηγείται το γεγονός ότι σε αυτόν τον ξηρό βράχο ένα αλγόριθμο έθνος ολίγων εκατομμυρίων μπόρεσε να επιβιώσει μέχρι σήμερα, δεχόμενο πάντα χώθεν τρομακτικές επιθέσεις από κολοσσιαία κράτη, κολοσσιαίες αυτοκρατορίες, δυνάμεις αριθμητικά υπέρτερες, όπως ήταν οι Μίδοι, όπως ήταν οι Άραβες, όπως ήταν οι διάφορες εκδοχές των Τούρκων, ένα έθνος το οποίο παρά που τελικώς το 1453 απόλυσε την πολιτική του ανεξαρτησία, μπόρεσε και επιβίωσε, και όχι μόνο επιβίωσε αλλά ενδυναμώθηκε, και το 1821 αποδόμησε μια τεράστια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Νείλο και από τον Περσικό κόλπο μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Αυτά δεν εξηγούνται λογικά. Είναι, ας πούμε, αν θέλετε, αναστροφές της λογικής και της αριθμητικής σχέσης των πραγμάτων. Επομένως, αναζητά κανείς τον τρόπο με τον οποίο μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις τεράστιες δυνάμεις που εξαπολύθηκαν από την Ασία κυρίως εναντίον μας, και ας προσθέσουμε σε αυτήν και το 1940 βέβαια, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και πάλι η μικρή Ελλάδα, μικρή, πανάπτυκτη, φτωχή Ελλάδα, μπόρεσε ας πούμε να αντιμετωπίσει την Ιταλική αυτοκρατορία με τα 3 εκατομμύρια λόγχες. Λοιπόν, διάφορα πράγματα μπορεί να πει κανείς, βεβαίως η ανδρεία, η δωρική αντίληψη, ο ασκητικός βίος, αν θέλετε αυτός ο σπουδαίος πολιτισμός ο οποίος έχει τη συνείδηση του αυτού του, αυτά όλα φυσικά είναι παράγοντες αντίστασης και νίκης. Εγώ προσωπικά όμως αναζητώ και μία τεχνική ερμηνεία. Τι σημαίνει τεχνική ερμηνεία? Σημαίνει έχει τη βούληση και την ευσυχία, αλλά χρειάζεται και κάποιο μηχανισμό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τεράστια αυτοκρατορία. Χρειάζεται αυτό που λένε οι στρατηγικές ανώτερη στρατηγική ευθεία, ανώτερη του αντιπάλου. Διότι, ακούστε, η μάχη στο Μαραθώνα, ας πούμε ότι ήταν σύγκρουση. Δεύτερη σύγκρουση η ναυμαχία τη Σαλαμίνα, τρίτη σύγκρουση οι Πλατεές, τέταρτη Μικάλη, πέμπτη ο Γρανικός, έκτη η Σόη, πόσες συμπτώσεις, και τα Γαυγάμιλα που αντιπαρατέθηκε ένας αχανής όγκος περσικού στρατού σε μια πεδιάδα, εκεί δεν ήταν στενά. Λοιπόν, θέλω να πω, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που συντρίψαμε αντιπάλους στην Ελληνική Επανάσταση. Όχι μόνο συντρίψαμε στρατιές τερατώδεις όπως η Δράμαλη, αλλά ο Ιμπραήμ, ο οποίος είχε ένα σύγχρονο και τεράστιο στράτευμα, δεν μπόρεσε να μας παρεμβάλει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται και κάποια τεχνική, κάποιο τρόπο σκέψης, κάποια αλγοριθμική λοιπόν διάσταση του εγκεφάλου, η οποία να μπορεί να οργανώνει ας πούμε την καταστροφή του αντιπάλου. Μελετώντας πολύ προσεκτικά λοιπόν τις μάχες που έδωσε ο Ελληνισμός σε όλη την ιστορία του, τι διαπιστώνει? Διαπιστώνει ότι τελικά η ευφυΐα είναι εκείνη, η στρατηγική ευφυΐα είναι εκείνη η οποία μας οδήγησε στη νίκη πάρα πολλές φορές και διασώσαμε την οντότητά μας. Ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η μάχη στο Μαραθώνα δείχνει ιδιαίτερη ευφυΐα. Η διάταξη την οποία έθεσε ο Μιλτιάδης, ότι ο Θεμιστοκλής αντελήφθη ότι έπρεπε να εγκλωβίσει τον τεράστιο περιστικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας, όπου δεν μπορούσαν να ελιχθούν τα περιστικά κοκκλία. Δεν μιλάω βέβαια για τον Αλέξανδρο, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος, η σημαντικότερη στρατιωτική μεγαλοφία στον κόσμο, και ο Φίλιππος συνήθως. Ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια έφτιαξε έναν αλγόριθμο απίστευτο. Έφτιαξε ένα σχέδιο το οποίο με 2.500 τσοπάνιδες μπόρεσε να ισοπεδώσει τις 60.000 δράμαλοι. Τόσα
40. Λοιπόν, πού. Η ΕΟΚΑ. Η ΕΟΚΑ το ίδιο. Πώ είπατε. Ο αγώνα τη ΕΟΚΑ το ίδιο. Λοιπόν, ακριβώ η ΕΟΚΑ. Έχετε πολύ δίκιο. Η ΕΟΚΑ είναι ένα αγώνα σε έδαφο που δεν είναι ας πούμε φιλικό για το πόλεμο. Η Κύπρο δεν έχει τα ψηλά κερδίσματα βουνά, ξέρω εγώ, τη Υπήρου, ας πούμε, του Πελοποννήσου. Ή τα περάσματα της Κρήτης είναι πιο. Και παρά τα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στους Άγγλους και τελικώς, ας πούμε, να οδηγήσουν την Κύπρο, έστω και αν όχι στην Ένωση, τον αρχικό στόχο, πάντα στην ανεξαρτησία. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει συνάρτηση μεταξύ του τρόπου λειτουργίας αυτής της ανώτερης στρατηγικής ευθείας και της γλώσσας. Αν προσέξετε τη δομή της ελληνικής γλώσσας, θα δείτε κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν σε άλλες γλώσσες. Ας πούμε, το γεγονός ότι μπορείς να τοποθετήσεις τις λέξεις με όποια σειρά θέλεις μέσα στην ίδια πρόταση και να παράγεται το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Γιώργος θέλει νερό, ο Γιώργος νερό θέλει, θέλει νερό ο Γιώργος. Δηλαδή, βάζοντας τις τρεις αυτές φράσεις, ο Γιώργος θέλει νερό σε οποιαδήποτε θέση της πρότασης, παράγεται το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό καθιστά το χρήστη της γλώσσας κυρίαρχο. Δεν υποτάσσεσαι δηλαδή σε μια συγκεκριμένη γραμματική συντακτικό δομή όπως τα γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά κτλ. Αλλά εσύ προσδιορίζεις τη δομή αυτό που θέλεις να πεις. Τα αρχαία ελληνικά είναι κατ' εξωγήνη μια τέτοια γλώσσα. Έτσι λέγει Μαρδόνιος ταύτα. Ταύτα λέγει Μαρδόνιος. Μαρδόνιος ταύτα λέγει. Μαρδόνιος λέγει ταύτα. Και αν δείτε λοιπόν πράγματι στα αρχαία ελληνικά κείμενα, δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη σύνταξη. Ο συγγραφέας, ο ρήτορας, ρίχνει τη λέξη εκεί που θέλει αυτός, προκειμένου να δώσει μια απόχρωση, να δώσει μια έμφαση. Είναι η απόλυτα έως αναρχία ελεύθερη γλώσσα. Αυτό γεννά μια ελευθερία στη σκέψη που δεν έχουν, δεν παράγουν οι άλλες γλώσσες. Δηλαδή σε κάνει ικανό να ελύσεσαι πνευματικά, να αναδιατάσεις κατά βούληση το περιεχόμενο του λόγου σου και αυτή η τεράστια ευελιξία και ελευθερία οδηγεί και στη δυνατότητα, ας πούμε, λύσεων σε προβλήματα φαινομενικώς ανυπέρβλητα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να σας μιλήσω παραπάνω γι' αυτό, αλλά αυτή η παρατήρηση για την ελληνική γλώσσα, την οποία την έχουν κάνει μεγάλοι φιλόλογοι, όπως ο Βιλαμόβιτς, ας πούμε, για μένα συνδέεται απολύτως με τη στρατηγική ευθεία που έχει επιδείξει ο ελληνισμός ανά τους αιώνες. Δηλαδή τη δυνατότητα να βρίσκει λύσει σε φαινομενικά άλλη τα προβλήματα. Έχει απέναντί σου μια στρατιά, ας πούμε, ενός εκατομμυρίου και πριν και εσύ έχει, ας πούμε, μερικές χιλιάδες άνδρες. Πώς θα το λύσει αυτό το θέμα. Αυτό δεν λύνεται με ορθολογικό τρόπο, λύνεται μόνο με πάρα πολύ υψηλού επίπεδου ευφυΐα. Αυτά λοιπόν εγώ τα χαρακτηρίζω ως έναν αλγόριθμο, ο οποίος εμπεριέχεται στην ελληνική γλώσσα και ο γνώστης της γλώσσας αυτής. Ο χρήστης της γλώσσας αυτής έχει στο κεφάλι του έναν μηχανισμό, ας πούμε, που δεν έχει παρόμοιο, δεν έχει ομοιότητα στην ιστορία του πολιτισμού. Έτσι, αυτό που έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, ότι τα αρχαία ελληνικά είναι ανακτηνακτικός μηχανισμός, να προσθέσω εγώ ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αρχαία ελληνικά. Θεωρώ ότι η ελληνική γλώσσα είναι ενιαία. Είναι ένα συνεχές που ξεκινάει από την Ακίδα που έχει βρεθεί στην Πύλο το 1600 π.Χ. Έχει βρεθεί από την Ακίδα. Που λέει «Θησεύς Θεού δούλος τόσον σύ τον έχει». Άρα αυτό δεν έχει καμία διαφορά από τα ελληνικά που μιλάμε σήμερα. «Θησεύς Θεού δούλος τόσον σύ τον έχει». Ο Οδυσσέας ο δούλος του Θεού έχει τόσον σύ τον έχει. Είναι μία γλώσσα αυτή λοιπόν. Απλά υπάρχουν διαφορετικές εκφάνσεις ανά τους αιώνες. Υπάρχει φάση των Ισομυρικής, υπάρχει φάση της κλασικής ελληνικής, υπάρχει φάση της ελληνιστικής κοινής, υπάρχει φάση της βυζαντινής παύλα νεοελληνικής, υπάρχει φάση τη δημοτική. Είναι φάση η γλώσσα. Τη καθαρέμπορη δημοτική κτλ. Η γλώσσα η ελληνική είναι ενιαία. Όποιο γνωρίζει λοιπόν αυτή τη γλώσσα, έχει έναν αλγόριθμο στον εγκέφαλό του με τον οποίο μπορεί να επιλύει πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα και ακόμα και σήμερα που η διδασκαλία τη ελληνική γλώσσα έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ στην εκπαίδευση, βλέπετε ότι τα Ελληνόπουλα που τελειώνουν την ελληνική εκπαίδευση και πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, διαπρέπουν. Διότι ακόμη και αυτή η περιορισμένη γνώση τη ελληνική γλώσσα δίνει στον εγκέφαλο μια τεράστια δυνατότητα. Επομένως, επήγει να επανέλθει πλήρως η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, όπως ήταν τη δική μου εποχή και όπως είναι σε κλασικά λύκεια
τη Φλωρεντία ή τη Βαρκελόνη που γνωρίζω που κάνουν 12 και 15 ώρες την εβδομάδα αρχαία ελληνικά. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς την αξία των αρχαίων ελληνικών. Εμείς εδώ ζούμε μια παρατεταμένη, ας πούμε, αποδόμηση της κλασικής παιδείας, που η κλασική παιδεία είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, διότι άλλη πρόσβαση έχει το ελληνάκι στα αρχαία ελληνικά, άλλη το ιταλάκι, το γερμανάκι, το αγγλικά, διότι εμάς τα αρχαία ελληνικά είναι, ας πούμε, αν θέλετε, μια προγενέστερη μορφή της δικής μας γλώσσας, αυτή που μιλάμε σήμερα. Και έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε τα μάτια μόνοι μας. Θεωρώ ότι η ανασύνταξη και η ανασυγκρότηση της πατρίδας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δεινή θέση παρακμής και διάλυσης και αποσύνθεσης, θα πρέπει να, η ανασύνταξή μας λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, θα πρέπει να θεμελιωθεί πάνω στην ανασύνταξη της γλωσσικής μας παιδείας. Μάλιστα. Κύριε Νικολογέννη. Σας ευχαριστούμε θερμώς. Θα πω, θα χρησιμοποιήσω άλλη μια έκφραση δική σας. Πιστεύω ότι απότοκο του αλγόριθμου αυτού που μας περιγράψατε είναι η αντοχή και η αδιαλαξία, αλλά είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη φορά. Ευχαριστώ πολύ και καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή και καλή Ανάσταση. Γεια σας. Γεια σας, αμήν. Έχουμε τον αλγόριθμο λοιπόν. Τι να κάνουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.